Τα παροπλισμένα ασθενοφόρα που βρίσκονται στο συνεργείο του ΕΚΑΒ καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Στόλος πεπαλαιωμένος που χρόνια πριν έπρεπε να έχει αποσυρθεί και ανανεωθεί, καθώς τα συγκεκριμένα οχήματα όχι μόνο δεν καλύπτουν τις ανάγκες, αλλά αποτελούν κίνδυνο για ασθενείς, διασώστες και γιατρούς. Τελευταία τα καινούρια αυτή τη στιγμή, που τα εννοούμε εμείς καινούρια τώρα της τετραετίας, είναι στα 300.000 χιλιόμετρα. Με αποτέλεσμα έχει ξαναβγεί σχεδόν κατά 80% ο παλιός στόλος έξω και δουλεύει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να μας μένουν στον δρόμο είτε με ασθενείς μέσα είτε κατά τη διάρκεια του περιστατικού καθώς πηγαίνουν. Με αυτά τα ασθενοφόρα που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, αλλά και όσα ακόμη δεν έχουν μείνει στο δρόμο, μεταφέρονται εσπευσμένα στα νοσοκομεία της Κρήτης σοβαρά ασθενείς και τραυματίες, που κάθε λεπτό που περνά μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη ζωή τους. Με περίπτωση που το ασθενοφόρο μεταφέρει ασθενή και μείνει, θα πρέπει να αναλώσουμε την πάθηση του ασθενή, δηλαδή αν είναι καρδιολογικό κάποιο τροχαίο, να παραμείνει το ασθενοφόρο κινητοποιημένο και οι διασώστες να προσπαθούν να υποστηρίξουν τον ασθενή ή τον τραυματία ως μέχρι να έρθει άλλο αυτοκίνητο. Μετά που θα έρθει άλλο όχημα, θα πρέπει να ο ασθενής να μεταφερθεί από το ένα όχημα στο άλλο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, οπουδήποτε μείνει το ασθενοφόρο, είναι επικίνδυνα σημεία. Μπορεί να είμαστε πάνω σε μια εθνική. Διακινδυνεύουμε και τη ζωή τη δικιά μας και του ασθενή και του συγγενή που θα έχουμε μαζί μας. Χρειάστηκε να χάσουν τη ζωή τους ο Δημήτρης Βουρβαχάκης και ο Βαγγέλης Κελαράκης και να περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε, προκειμένου οι πολύχρονες προσπάθειες του Παγκρίτιου Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ και Εθελοντών Αιμοδοτών να ευοδοθούν, ώστε το ΕΚΑΒ στο νησί να ενημερωθεί προφορικά πως θα αποκτήσει το αυτονόητο τεχνικό ασφαλείας. Νιώθουμε δικαιωμένοι ότι επιτέλους πήρανε τεχνικό ασφαλείας στην υπηρεσία. Κάτι από αυτό για τους πολίτες και για το προσωπικό σημαίνει καλύτερος έλεγχος σε μηχανολογικό εξοπλισμό, στα αυτοκίνητα. Τα σοβαρά χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ Κρήτη συζήτησαν εχθές σε μία μαραθώνια συνεδρίαση του ανώτατου διοικητικού οργάνου του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, παρουσία του Ηρακλειώτη γιατρού Γρηγόρη Ροκαδάκη, που ορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και χθες το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είχαμε, τόνισε αυτό, ότι στην Κρήτη η κατάσταση είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί που δεν γίνει το λόγο να συνεχιστεί. Διότι έχουμε και πικρά εμπειρία και είναι μια ιδιαιτερότητα, διότι και τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν. Καινούργια ασθενοφόρα έχουν να έρθουν στο νησί από το 2008 από τη δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Από τότε, παρότι τα χρήματα εξασφαλίστηκαν, τα καινούργια ασθενοφόρα δεν έρχονται. Τα χρόνια περνούν και τα ήδη υπάρχοντα παροπλίζονται το ένα μετά το άλλο, αφού μετρούν πλέον χιλιάδες χιλιόμετρα. Δύο αυτοκίνητα είναι λιγάκι πιο καινούργια τεχνολογία στον τομέα Χανίων, διακομιδές από Χανιά Ηράκλειο με αυτά τα δύο οχήματα. Από τα πόσα? Από τα 5-6 που υπάρχουν. Τα άλλα 2-3 είναι τεχνολογία, είναι το 2004 από την Ολυμπιάδα και τα παλιότερα που έχουμε είναι ακόμα μια πενταετία παλιότερα. Το Παγκρίτιο Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ και Εθελοντών Αιμοδοτών εξακολουθεί να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την έλλειψη προσωπικού που δεν επιτρέπει σε πολλές περιοχές του νησιού να καλυφθούν οι βάρδιες όλο το 24ωρο. Τον τελευταίο μήνα, βάρδιες στον τομέα της Ιτίας καλύπτονται από το ΕΚΑΒ Ηρακλείου προκειμένου να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Σαν πρώτη, ας πούμε, πίεση, αν θέλετε, στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ότι πρέπει να αυξηθούν οι χορηγήσεις προς το ΕΚΑΒ της Κρήτης. Και δεύτερον, με τα ασθενοφόρα. Χθες αποφασίστηκε και μπαίνουμε στην τελική διαδικασία να ανοιχθούν πλέον οικονομικές προσφορές, να αγοραστούν πανελλαδικά γύρω στα 190 τόσα ασθενοφόρα. Την έλλειψη προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής στο χώρο του ΕΚΑΒ εκμεταλλεύονται πια οι ιδιώτες του χώρου. Αυτό καταγγέλουν σωματεία εργαζομένων πανελλαδικά.